Καλωσορίζουμε όλους τους συναδέλφους, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Μπουργαράκη, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον Πάπου Καρακόλα, στην ετήσια κοπή της πίτας. Ήταν μια δύσκολη χρονιά φέτος, με πολλές βράδες, με πλημμύρες. Μπορέσαμε να ανταπεξέλθαμε. Πιστεύω όσο δυνατόν καλύτερα γινότανε. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά χωρίς βλάβες, πολλές, με υγεία, οικονομικά η επιχείρηση να ανθίσει και υγεία σε όλους τους συναδέλφους και στο Δήμο μας. Λοιπόν, καλή χρονιά να πούμε. Είναι ότι σήμερα ο πρόεδρος μας, λόγω μιας επέμβασης που έκανε η χώρα του, δεν μπορούσε να έρθει. Όπως και ο κύριος Γιάννης Κυπριανίδης, ο αντιπρόεδρος, είχε κλείσει ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Μου δώσαν τις καλύτερες τους ευχές. Καλή χρονιά να έχουμε. Ο τυχερός από το Φλουρί θα έχει 5 μέρες λοιπόν άδεια. Και είπε ότι είναι στο πλευρό μας. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, αν μπορείτε να κάνετε ένα... Γεια. Εγώ να σας ευχαριστήσω, θέλω, για την υπερπροσπάθεια που κάνετε σε ένα τομέα πολύ δύσκολο και αυτή η επιχείρηση στέκεται όρθια. Οι συνθήκες είναι πράγματι αντίξωες. Τα οικονομικά του κόσμου δύσκολα. Τα έσοδα της επιχείρησης δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Παρόλα αυτά, μια επιχείρηση τόσο ευαίσθητη σε όλους αυτούς τους τομείς, στέκεται όρθια. Αυτό το οφείλει σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε γεροί και δυνατοί, να μπορείτε και τα επόμενα χρόνια να κρατάτε αυτή την επιχείρηση έτσι ψηλά και να μας παρέχετε αυτό το αγαθό που λέγεται νερό, νεράκι, την πηγή, από την πηγή της ζωής. Σας ευχαριστώ όλους. Και φυσικά του πρόεδρου μας, του κύριου Παστικόπουλου, που δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ λόγω του οικογενειακού προβλήματος. Θα ήθελα να σας ευχηθούμε και εμείς σαν Διοικητικό μια καλή χρονιά να έχουμε, με λιγότερες βλάβες, χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα θέλω λίγο να σας πω και δύο λόγια όσον αφορά για τη λειτουργία της ΔΕΙΑΛ. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε πάρει τρία αυτοκίνητα για την καλύτερη και αμεσότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση του συνεργείου της ΔΕΙΑΛ. Το πιστεύουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι αυτό εδώ είναι ένα δώρο της διοίκησης ως προς τους εργαζομένους της ΔΕΙΑΛ. Και ένα δεύτερο, λίγα συντόμως, θα κατασκευάσουμε ψευδοροφές όσον αφορά στα γραφεία της ΔΕΙΑΛ και θα πάρουμε και θρηματικά σώματα για να κάνουμε καλύτερη την ζωή των εργαζομένων εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρός σας του Σωματείου είπε ότι 5 μέρες είναι για όποιον κερδίσει το Φλουρί. Καλή χρονιά να έχουμε, με πολύ λίγες βλάβες και χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Πήγαμε πολύ καλά και σαν ΔΕΙΑ και σαν εργαζόμενοι. Μετά το 2010, δυστυχώς με τα μνημόνια, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και νομίζω σε μεγάλο βαθμό το καταφέραμε, ήταν να κρατήσουμε όρθιες τις ΔΕΙΑ, να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας και να μην ισοπεδωθούμε μισθολογικά, να περιορίσουμε τη ζημιά. Είπα, νομίζω ότι το καταφέραμε και κυριολεκτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι οι ΔΕΙΑ θα υπήρχαν. Υπήρξε μεγάλος κίνδυνος να κλείσουν και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε κάποιους στην Αθήνα για το ρόλο των ΔΕΙΑ. Οι θέσεις εργασίας δεν ήταν και τόσο σίγουρες. Επίσης κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να μην απολυθούν εργαζόμενοι.
όσον αφορά τα μισθολογικά μας, αν εφαρμοζόταν όλη η νόμη, όλες οι υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλοι, έπρεπε να χάσουμε 55% σε σύγκριση με το 2009. Καταφέραμε τουλάχιστον και κρατηθήκαμε σε ένα ποσοστό τουλάχιστον μέχρι 35%, που νομίζω ότι είναι ένα ποσοστό που μπορούν να μπορούν φυσιολογικό για τις, για τις σημερινές εποχές που ζούμε. Και αυτό το κάναμε υπό πολύ μεγάλο κόπο. Θέλετε με δικαστήρια, θέλετε με πιέσεις, μέσα στα Υπουργεία το καταφέραμε. Και να πω ότι τελευταία περάσαμε και 5 βασικά πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και κλείνουμε αυτό. Με τον νόμο 4483 του 2017. Κατοχυρώσαμε τις θέσεις εργασίας. Δεν μπορεί να απολυθεί κανένας εργαζόμενος αν κλείσει ΔΕΙΑ. Μεταφέρονται όλοι στο Δήμο. Δεν μπορεί να κλείσει δεύτερο. Δεν μπορεί να κλείσει, να λυθεί μια ΔΕΙΑ, γιατί θέλει ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/4 του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε πρέπει να συμφωνήσει και η μισή και παραπάνω αντιπολίτευση. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταφέραμε και περάσαμε οι συμβασιούχοι, εσείς δεν έχετε, ΔΕΙΑ Αλεξάνδρειας, αυτοί οι οποίοι για 10-15 χρόνια συμβασιούχοι να τακτοποιηθούν. Καταφέραμε και περάσαμε το αθηγινό σε πολλές ειδικότητες. Θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά, αυτή που πέρασε μέσα σε αυτό το περιοριστικό περιβάλλον που ζούμε, το μνημονίο. Καταφέραμε και κρατηθήκαμε ζωντανοί. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια, και το φετινό το 2018, αλλά και τα επόμενα, να είστε κοντά στο Σωματείο, κοντά στην Ομοσπονδία και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με τα Διοικητικά Συμβούλια να πάνε καλά η ΔΕΙΑ, γιατί από τις ΔΕΙΑ θέλουμε να πάμε ψωμί, να βγούμε στη σύνταξη, αλλά με καλές συνθήκες εργασίας και με μισθούς οι οποίοι τουλάχιστον ανταποκρίνονται στις οικογένειές μας και στη σημερινή ζωή. Σας ευχαριστώ.